θαυμαστό βιβλίο της φύσης. Γεια και χαρά σας! Καλώς ήρθατε στο θαυμαστό βιβλίο της φύσης! Και τι δεν θα μάθουμε για τον κόσμο των ζώων! Αφού ο κύριος Αρκούδος σε κάθε κεφάλαιο του βιβλίου θα μας λέει και μια ιστορία! Πάμε, μην καθυστερείτε καθόλου! Όλοι μαζί, μικρά μου! Μη χαθεί κανένα! Μας περιμένει μια πολύ γεμάτη μέρα! Έτοιμος! Πανέτοιμοι όλοι! Εμπρός, παπάκια! Πάμε! Με συγχωρείς! Μπορείς σήμερα να πει τη δική μας ιστορία. Πάντως οι ιστορίες του Αρκούδη είναι συναρπαστικές. Συναρπαστικές σαν κι εμάς. Μα πού είναι ο Αρκούδος, δεν τον βλέπω. Σίγουρα θα τρώει μέλι στο κεφάλαιο για τις μέλισσες. Είναι γνωστή η λεμαργία του. Λοιπόν, φίλοι μου, σήμερα θα σας πω μια ιστορία για ένα αρκουδάκι. Μια φορά και έναν καιρό στα βουνά ζούσε ένα αρκουδάκι που ήταν τρομερά τεμπέλικο. Δεν είχε φροντίσει καθόλου το σπίτι του όλο το χρόνο. Και τώρα που έφευγε το καλοκαίρι ανησυχούσε πώς θα περνούσε τις κρύες μέρες του χειμώνα. Άθια, αχ, δεν αντέχω, κοντεύω να σκάσω. Ακόμα να φτιάξει την καμινάδα. Ποιο μονοπάτι να πάρω? Είναι τόσο ψηλή βλάστηση που δεν το βρίσκω. Πότε θα ξεχορταριάσεις επιτέλους? Πάνε μήνες που σου έφερα αυτά τα κεραμίδια. Γιατί τα στήβεξε ή που τα άφησα? Και τι ήθελες δηλαδή να τα κάνω, ε? Κάνε ό,τι θες. Έχω πολλές δουλειές. Θα έρθω όμως αργότερα να σε βοηθήσω να συμμαζέψεις. Ο καπνός έρχεται από εκείνη την πλευρά. Αν λοιπόν μετακινήσω την καμινάδα στην άλλη άκρη του σπιτιού. Α, ναι. Πολύ ενδιαφέρον, σίγουρα. Σύρομαι, σύρομαι! Α! Α!
Για το καλέ! Κάτσε να σε φορέσω! Καλά, μιλάμε για μεγάλη τύχη! Τώρα η φωτιά θα σβήσει από μόνη της! Τέλεια! Όπα! Τσιμπήσουμε κάτι. Τι σου σκέφτηκα, ε? Πώς έγινε στο σπίτι σου? Να, ξέρεις, τη βροχή φταίει για όλα. Μα τι σχέση έχει η βροχή? Εσύ φταίς για όλα που δεν έκανες τίποτα για να μην συμβεί αυτό. Αν φρόντισες το σπίτι σου αντί να το αφήσεις να γίνει έτσι χάλια, δεν θα είχε πάθει τίποτα. Λοιπόν, ας στρωθούμε στη δουλειά να το ξαναφτιάξουμε πριν μπει ο χειμώνας για τα καλά. Αχ, όχι. Πάω για ξύλα. Το σκέφτηκα! Το βρήκα! Τέλεια! Τέλεια!
Δεν χρειάζεται να δουλέψω! Έχω σπίτι για το χειμώνα! Τι να πάρω, τι να πάρω? Για πού το έβαλες εσύ? Μετακομίζω σε καινούριο σπίτι. Τι έκανε λέει, μα τι εννοείς? Εκεί που πάω δεν θα χρειάζεται να δουλεύω. Θες τίποτα? Γιατί κόβεις το δέντρο μου? Χρειάζομαι μια καμινάδα για το σπίτι μου και αυτός ο κορμός είναι ό,τι πρέπει. Μα αυτό είναι το σπίτι μου. Το πρωί κατέστρεψες κι άλλον κορμό μαζί με το σπίτι σου. Αν δεν τον ήθελες, ας τον έδινε σε μένα. Θα σου πω εγώ τι να κάνεις. Βοήθησέ με να κόψουμε αυτό το κομμάτι και παίρνεις τα υπόλοιπα. Τι λες? Μα δεν θα μπορεί έτσι να διώχνει τον αέρα. Εγώ αυτό είχα να σου προτείνω. Μα σταμάτα να πριονίζεις. Με συγχωρείς? Συγχωρεμένος. Φιλαράκια. Έχω μια ιδέα. Αν μου φέρεις έναν άλλον κορμό, τότε κράτα αυτόν εδώ. Τι λες, ε? Δεν μου δώσεις την καμινάδα μου. Θα μείνω εδώ εγώ. Όχι, δεν το κουνάω ρούπι. Αν
άνοιξε! Άνοιξε, φοβιτσιάρι! Τώρα θα... Άνοιξε! Τώρα θα δεις! Έτσι και δεν βγεις από εκεί, θα το μετανιώσεις! Τ' άκουσες! Δίνε του! Εγώ πάντως σε προειδοποίησα. Τι κάνεις, καλέ! Σταμάτα! Σταμάτα, μη μου κόβεις το σπίτι! Με συγχωρείς! Σίγουρα πήρε ένα γερό μαθηματάκι. Αρκουδάκι εσύ είσαι. Μη μου πεις ότι είσαι εσύ. Όσο χαίρομαι που σε βλέπω. Το ξέρω εγώ ότι αργά ή γρήγορα θα γύρισε σπίτι σου. Καλώς ήρθες. Μα τι έχεις εκεί πίσω? Από τον κορμό του δέντρου. Μα εσύ έχεις ξεπαγιάσει. Είχα εσύ στην πλάτη μου για να την έχω κοντά μου όταν η άλλη που άρχισε να πριονίζει τον κορμό μα την πήρε ο αέρας. Δεν ξέρεις πόσο τρόμαξα. Με άφησε την εδώ, έλα, πάμε μέσα. Θα μου τα πεις όλα με λεπτομέρειες αφού σε σταθείς λιγάκι. Thank you.
Ποτέ το σπίτι μου δεν ήταν τόσο όμορφο. Σε ευχαριστώ. Δεν έγινε και μόνο του. Μα χάρη στη δουλειά μας. Αχ, τι χαζός που ήμουνα. Θεόχαζος θα έλεγα. Στην άκρη. Σε ευχαριστώ, κύριε Κούνελε. Από εδώ και πέρα θα φροντίζω μόνος μου το σπίτι μου. Έβαλα μυαλό, δεν θα με τεμέλεις. Η Αρκούδα. Σε ποια κατηγορία του ζωικού βασιλείου ανήκει η Αρκούδα? Η Αρκούδα είναι θηλαστικό, σαρκοφάγο και ανήκει στην οικογένεια των Αρκτιδών. Είναι μεγαλόσωμο και βαρύ ζώο με κοντά και δυνατά πόδια. Κάθε πόδι έχει 5 δάκτυλα και κάθε δάκτυλο καταλήγει σε ένα νύχι. Πόσα είδη υπάρχουν και πού ζουν? Πρέπει να ξεχωρίσουμε τη λευκή πολική αρκούδα που ζει στις πολικές περιοχές της Αρκτικής και την καφέ αρκούδα που διακρίνεται σε πολλά διαφορετικά είδη και ζει σε μερικές περιοχές της Ευρώπης, της Ασίας και της Αμερικής. Πώς ζουν? Οι αρκούδες είναι μοναχικά ζώα. Η κάθε μοιάζει μόνη της. Συγκεντρώνονται όμως την περίοδο της αναπαραγωγής. Η αρκούδα συνήθως περνάει τη μέρα της μέσα στη φωλιά της και βγαίνει έξω αφού σουρουπώσει. Το χειμώνα πέφτει σε χειμερή ανάρκη. Πώς κινούνται? Λόγω των μεγάλων διαστάσεων, οι αρκούδες δεν κινούνται γρήγορα. Δεν κουράζονται εύκολα και μπορούν να διανύουν μεγάλες αποστάσεις. Στέκονται στα πισινά πόδια και σκαρφαλώνουν στα δέντρα. Πώς στρέφονται? Η καφέ αρκούδα είναι πανφάγο ζώο. Τρώει πολλά διαφορετικά είδη τροφής, ενώ η πολική αρκούδα τρώει αποκλειστικά κρέας. Τρώει κυρίως φώκες και ψάρια. Πώς προστατεύονται? Λόγω της σωματικής της διάπλασης, σπάνια χρειάζεται να αμυνθεί ενάντια σε κάποιους εχθρούς. Ποια είναι η σχέση τους με τους ανθρώπους? Οι αρκούδες δεν τα πάνε πολύ καλά με τους ανθρώπους. Οι αρκούδες είναι ένα συνηθισμένο θύραμα για τους κυνηγούς. Μερικές φορές καταστρέφουν τα σπαρτά και σκοτώνουν ζώα από κοπάδια. Οι αρκούδες δεν επιτίθενται σε ανθρώπους εκτός αν τραυματιστούν ή νιώσουν ότι απειλούνται. Μπορούν να ζήσουν στην πόλη. Οι αρκούδες μπορούν να ζήσουν στην πόλη, σε αιχμαλωσία όμως. Μάθατε λοιπόν για την αφεντιά μου. Η σημερινή ιστορία μας διδάσκει ότι δεν πρέπει να σε τεμπέλεις, γιατί τελικά κάνεις τη διπλή δουλειά. Κοιτάξτε ποιοι έρχονται. Ακούστηκαν με αλφαβητική σειρά οι ηθοποιοί Λόης Καβεγιανού, Βασίλης Καΐλας, Κατερίνα Πετούση, Λουκάς Φραγκούλης, Γιώργος Χριστόπουλος. Σκηνοθετική επιμέλεια Σπύρου Μιλιώνη. Ο μεταγλωτισμός έγινε στο στούντιο Cross.